Τα γιορτινά της φόρεσε σήμερα η Σιτία και τίμησε την πολιούχο της Αγία Εκατερίνη. Δεκάδες πιστοί από τη Σιτία αλλά και την υπόλοιπη Κρήτη προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπίτνης και Σιτίας Ευγενίου. Ευρίσκομαι εδώ με απεριόριστη αγάπη και σεβασμό στο μημενάκι της περιοχής, τους άρχοντες του τόπου, τους παρόντες, τους απόντες, τον κύριο Υπουργό, όλους εσάς αγαπητοί μου αδελφοί, στο πρόσωπο των οποίων διακρίνω την εικόνα του Χριστού και σέβομαι βαθύτατα και το πρόσωπό σας και τον τόπο και τα προβλήματα και όλες τις καταστάσεις οι οποίες στην καθημερινή μας ζωή αντιμετωπίζονται από εσάς. Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Εκατερίνης στους δρόμους της Σιτίας. Αμέσως μετά δόθηκε δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και σε όλους χρόνια πολλά και εύχομαι η προστάτηδα Αγία Εκατερίνη να μας νουθετεί όλους και να μας φυλάτε όλους. Να είστε καλά. Μαζί με τις αρχές και με τον Υφυπουργό και όλους όσους παραβρέθηκαν σήμερα θέλω να μας στείλουμε τις ευχές και τις ευλογίες της Αγίας Εκατερίνης και να ευχηθούμε όλοι μαζί να εργαζόμαστε για το καλό του τόπου μας. Να ευχηθώ η χάρη της Αγίας Εκατερίνης να συνεχίζει και στο μέλλον να βοηθάει όλη την περιοχή της Στία και η Στία να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προοδεύει. Και επί τη ευκαιρία θέλω να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να ξανάρθουμε, να ξαναγιορτάσουμε τη χάρη της Αγίας Εκατερίνας. Το που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι έχουμε σίγουρο ότι η Αγία Εκατερίνα, την οποία σήμερα γιορτάζουμε, με τη βοήθεια όλων θα προχωρήσουμε όλα τα έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή για την απασχόληση, για την δημιουργία εργασίας για τους νέους που οπωσδήποτε σε συνθήκες κρίσης καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους όσους γιορτάζουν, στις Κατερίνες, χρόνια πολλά και για μια ακόμη φορά να τονίσουμε ότι η προσπάθεια θα είναι συνεχής με τη συμπαράσταση όλων. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε αυτό το οποίο επιδιώκει η τοπική κοινωνία.